Καλή σας μέρα, κύριε Παρταλή. Καλημέρα σας. Εσείς πώς την ακούτε τώρα όλη αυτή την κουβέντα? Τελικά ποιος προσπαθεί να κρύψει τι και πώς βλέπετε τις αναφορές μέλη οικογενειών που βρίσκονται ή δεν βρίσκονται στη ζωή? Ναι, μόνο να σας πω ότι δεν παρακολούθησα την κουβέντα σας γιατί δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Βρίσκομαι στη Βουλή, όπως βλέπετε άλλωστε. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Καταρχήν πρόκειται για μια αποκρουστική, το τονίζω, το υπογραμμίζω, εικόνα, η οποία βέβαια είναι αναγκαία και για τους δύο. Να μην πω και για το σύστημα συνολικά. Γιατί σηκώνουν έναν κουρνιαχτό στην προσπάθειά τους και να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, αλλά κυρίως θέλουν να κρύψουν την ταύτισή τους στα στρατηγικά ζητήματα, στα ουσιαστικά ζητήματα δηλαδή που καθορίζουν τη ζωή του λαού. Γιατί συμφωνούν σε αυτά, βεβαίως έχουν διαφορές σε δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα, όμως στο στόχο βαδίζουν ακριβώς στον ίδιο δρόμο. Και επειδή συζητούμε λόγω των ημερών αυτά τα ζητήματα, συνταξιδεύουν με το ίδιο κότερο. Αυτό το κότερο που μας οδηγεί στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, στο κότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όλοι συμφωνούν σε αυτά τα ζητήματα και αυτό θέλουν να κρύψουν. Κύριε Παρταλή, υπάρχει ειδικό ζήτημα στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις φωτογραφίες με το κότερο? Να σας πω ακριβώς αυτό. Δηλαδή αξιοποιούν αυτό το γεγονός και άλλα για να κρύψουν τη συμφωνία τους. Εμάς μας ενδιαφέρει η πολιτική που επηρεάζει τη ζωή του λαού. Και δεν θέλουν να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας, κουβεντιάζοντας τέτοιου είδους ζητήματα. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ορίστε, έδωσε και ένα μέρος της 13ης σύνταξης και υπάρχουν κάποια θετικά μέτρα, όπως τα κρίνουν τουλάχιστον. Εσείς τι λέτε, είναι θετικά τα μέτρα? Να σας πω το εξής. Τα μέτρα συνολικά είναι μακριά καταρχήν από τις ανάγκες του λαού. Είναι κάτι όμως, δεν είναι κάτι? Βεβαίως, να σας πω τι είναι ακριβώς όμως. Κάποιος σας δίνει 10. Και αν δείτε μεμονωμένα αυτό το γεγονός θα πείτε ναι, ωραία, είναι θετικό και πρέπει να τα πάρω. Εάν όμως δείτε όλη την εικόνα, από τη μία τσέπη να σας κλέβουν 100 και από την άλλη να σας δίνουν 10, τότε θα συμφωνήσετε νομίζω με το ΚΚΕ ότι πρόκειται για κοροϊδία του λαού. Πρόκειται για τη συνέχιση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια με αυτή τη μορφή τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης μέσω των μνημονίων, αλλά κυρίως ότι η ίδια ακριβώς αντιλαϊκή φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Βαρνταλή, αυτό θέλουν να κρύψουν. Εσείς θα τα ψηφίσετε τα μέτρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε, εμείς θα ψηφίσουμε ό,τι θετικό υπάρχει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Δεν θα πούμε να μην τα πάρουν. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο λαός να δώσει συγχωροχάρτη σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, παίρνοντας υπόψη συνολικά την εικόνα. Ότι του κλέβουν 100 και του δίνουν 10, ότι αυτή η πολιτική τους, η αντιλαϊκή, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Να μην παρασυρθεί ότι τώρα αρχίζουν να δίνουν κάτι και αύριο πιθανά να είναι και περισσότερα. Κύριε Παρταλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.